Πάνω από 4 φορές ξεπέρασαν το Σαββατοκύριακο οι τιμές των νερόμενων σωματιδίων το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο των 50 μικρογραμμαρίων ανά κυβικό μέτρο αέρα στο πολεοδομικό συγκρότημα του Βόλου. Ιδίως χθες Κυριακή μεταξύ 8 και 10 το βράδυ, οι αέριοι ρήποι από τα τζάκια και τις ξυλόσομπες έφτασαν πάνω από τα 230 μικρογραμμάρια, ενώ η μέση τιμή 24 ώρου τόσο το Σάββατο όσο και την Κυριακή άγγιξε τα 100 μικρογραμμάρια. Χθες είχαμε 99. Μέσο όρο μέτρησης μικροσωματιδίων ανά κυβικό μέτρο, το Σάββατο 98 και την Παρασκευή 58. Είμαστε σε επιφυλακή, είμαστε σε επαγρύπνηση. Αντιλαμβανόμαστε την δυσκολία του κόσμου να χρησιμοποιεί εναλλακτικά καύσιμα για τη θέρμανσή του, δεδομένων των οικονομικών συνθήκων. Όλοι μας το ίδιο αναγκαζόμαστε και κάνουμε. Είναι γεγονός ότι θα ήταν πολύ πιο ωφέλιμο για το περιβάλλον να καταναλώναμε είτε ηλεκτρικό ρεύμα, είτε αέριο, είτε ακόμη και πετρέλαιο, παρά να καίμε στα τζάκια μας ξύλα και στις σόμπες. Εν αναμονή της δημοσίευσης στο ΦΕΚ της κοινής υπουργικής απόφασης για τη χορήγηση δωρεάν ρεύματος στις ευπαθείς ομάδες, οι οποίες έχουν εγγραφεί στο κοινωνικό τιμολόγιο της ΔΕΗ, βρίσκεται η Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας, που για δεύτερο συνεχή χειμώνα καλείται να αντιμετωπίσει μια οδυνηρή περιβαλλοντική κατάσταση. Στη στιγμή της ώρες αιχμής, που αυτές είναι νωρίς το βράδυ, 8, 9, 10 το βράδυ, περάσανε ακόμη και τα 200 μικρογραμμάρια. Αυτό είναι 4 φορές πάνω από το ανώτερο επιτρεπόμενο όριο. Όμως η νομοθεσία επιβάλλει να λαμβάνουμε μέτρα υπολογίζοντας το μέσο όρο του 24ωρου. Βρίσκεται προς δημοσιοποίηση στο ΦΕΚ μια κοινή υπουργική απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και του Υπουργείου Οικονομικών. Αναμένουμε το ΦΕΚ προκειμένου να μπορέσουμε να δώσουμε περισσότερα στοιχεία στο κοινό. Πάντως, εφόσον υπάρχει μέτρηση πάνω από 150 μικρογραμμάρια, τότε οι ευπαθείς κοινωνικές ομάδες θα μπορούν να προμηθεύονται ηλεκτρικό ρεύμα και πιθανόν και άλλες φιλικές προς το περιβάλλον μορφές ενέργειας για να θερμαίνονται με μηδενικό κόστος ή με ένα ελαχιστότατο κόστος. Υπενθυμίζεται ότι εφόσον καταγραφούν υπερβάσεις στα αερούμενα σωματίδια της τάξης των 110 μικρογραμμαρίων ανά κυβικό μέτρο αέρα για 4 συνεχείς ημέρες, τίθεται σε εφαρμογή η απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, η οποία προβλέπει τη λήψη μέτρων όπως περιορισμός της κυκλοφορίας των αυτοκινήτων και της λειτουργίας μεγάλων βιομηχανικών μονάδων καθώς και του λιμανιού.